αυτό. Οι αγρότες της Αμαλιάδας, λέει εδώ ο Άγγελος, θα είμαστε εκεί για μια θερμή υποδοχή. Καλή συνέχεια, μας λέει. Γιατί η Δευτέρα προφανώς δεν ξέρω τι θα κάνουν. Αυτά απαντώνται επί τόπου. Και πολύ κομψοί έχουμε γίνει γενικώς και πολύ σωστοί και μετρημένοι. Και πολύ ορθοί πολιτικά. Και πολύ ορθοί πολιτικά. Ξερνάτε, ναι, ναι, καλά είναι αυτά, με πολιτικά επιχειρήματα πάντα. Δεν βγάζουν οι ψιλοβίες ενέργειες κάπου. Αλλά οι χοντροβίες. Μερικές φορές είναι τέτοια η βία του νυν πρωθυπουργού που πάει στην Αμαλιάδα να μιλήσει για τον Μπελογιάννη. Το θεωρώ ύψιστη βία εγώ αυτό. Ισχυρότερο και από άλλες βίες που γίνονται, που θέλει μια διαφορετική απάντηση. Όχι μόνο την απάντηση τηλεκτική που θα μπορεί κάποιος εκεί να σηκωθεί και να του πει κάτι, να ανταπαντήσει, δεν ξέρω εγώ τι. Καμιά φορά χρειάζεται και κάτι διαφορετικό. Φαντασία να υπάρχει. Ναι, φαντασία, αλλά μπορεί τουλάχιστον να γίνει και με πολύ ωραίο τρόπο. Και σε τέτοιες περιπτώσεις, γιατί εκεί πάει ο Αλέξης για να κρατηθεί από κάτι ηθικό που δεν το έχει ούτε στο ένα χιλιοστό. Είναι κρατή. Η ξεφτύλα είναι καλύτερη μερικές φορές από οτιδήποτε άλλο. Μπορεί δηλαδή μια κίνηση ξεφτυλισμού της όλης πρωτοβουλίας του να αποδώσει καλύτερα αποτελέσματα. Φαντασία, φαντασία. Προτρέπει τον κόσμο, πιστεύω, σε... Όχι, τι είπα. Για να ξεφτυλιστεί. Ναι, αυτό είναι αυτό. Η ιδέα προτροπή, του, η κίνησή του. Βία. Δεν προτρέπω σε βία. Φοβάμαι. Μη φοβάσαι καθόλου. Φοβάμαι όλα αυτά που θα γίνουν. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Και το πιο πιθανό να μην γίνει και τίποτα. Για πολιτικό ορθό, πολιτικό λόγο και φοβίες και